Πάλι στο Facebook είσαι. Εσύ θα απενεργοποιήσεις τα social media σου, να στο ζήταγε η σχέση σου. Όχι! Όχι! Αν σου ζήταγε, λέμε υποθετικά, η σχέση σου να απενεργοποιήσεις τα social media σου, τι θα το απάνταγες? Να πάει να διανέρχομαι. Α, γιατί? Γιατί δεν θα κάνω ποτέ αυτό που θα έλεγε. Αυτό δεν γίνεται, αυτό δεν παίζει. Εγώ ζω για το Instagram, είμαι influencer. Ζω για το Instagram. Oh. Καλύτερα να σου πω Instagram παρά σεξ. Εδώ, δήλωση. Θα το ήθελα και μόνος μου, να το έκανα λέει μεθυσμένος πλέον, δεν μπορώ. Κάτσε ένα ρευτό. Πω. Με γάμισε το προσούτο. Πάρα πολύ επαγγελματία. Γιάννη, δεν ξέρω με προσούτο, με γάμισε. Είσαι θυσμένος, Όλοι είναι, ποιο δεν είναι. Καλά, και εγώ είμαι. Θα έσβηνες λοιπόν τα social media σου για τη σχέση σου. Εντάξει, θα μπορούσαμε να βρούμε μια μέση λύση. Όχι, δεν θα τα έκλεινα. Δεν θα Όχι επειδή είμαι addicted, επειδή το θέλω στη ζωή μου έτσι. Απλά εντάξει, θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγο. Δεν είναι ωραίο να με καταπατάς. Ναι, αυτό που λες, ναι. Γενικά δεν τα πάω τα social, οπότε θα τα άσβηνα, δεν έχω θέμα. Oh, no. Ναι. Να πω σε αυτό το σημείο ότι οι κομπλεξικοί ζητάνε να ναι, τα κλείσεις. Ναι, ισχύει αυτό. Ε? Ο δικός μου, παιδιά, δεν θα μου το ζητούσε ποτέ, είμαι σίγουρη. Ήθελα να το καταγγείσω το ίσως, παιδιά. Άρα, δεν μπορώ άλλο, έχω κουραστεί, είμαι πολύ φανατικός. Φεύγεις πολύ. Γύρνα και έλα εδώ. Πες τα εδώ. Πού σε κούρασε το Instagram? Τι να σου πω κάτι, όλο story να ανοίξει εκεί να βλέπει όλη την ώρα. Δηλαδή κατά τα τραγικό. Άρα τις κουράζει τις σχέσεις. Τις κουράζει. Τις κουράζει. Και τις χαλάει κιόλα. Και τις χαλάει. Άρα θα το απενεργοποιούσε αν στο ζήταγε άλλη. Φυσικά και όχι. Φθορνόμουν. Δεν θα διέγραφα τίποτα. Κάμα ήταν για το καλό σου. Άμα ήταν για το καλό μου, δηλαδή πηγαίναμε για γάμο, τότε μπορώ να το έκανα. Τόσο σοβαρά. Όπα. Χριστός. Δεν υπάρχει λόγο. Μπορώ, ξέρω εγώ, να τα δίνω να τα βλέπει. Αυτό το τι ήταν, τι αυτό γκολ είναι αυτό. Δεν θα έδινα κώδικος και τέτοια. Θα έδινα, ξέρω εγώ, να τα βλέπει έτσι μια φορά στο τόσο. Όχι, για να ούτε αυτό. Ούτε αυτό, δεν κατάλαβα. Τι ούτε αυτό. Αυτό είναι προσωπικά δεδομένα. Δεν κατάλαβα. Τι. Μία να βλέπει, τι είσαι, δεσμοφύλακας μου. Εντάξει, είπε, αφού δεν έχω κάτι να κρύψω. Ρε γαμώτο, δεν προστατεύετε τα δικαιώματά σας, ρε παιδιά. Τι θα έκανες αν σε υποχρέωνε η σχέση σου να απενεργοποιήσεις τα social media σου? Θα απενεργοποιούσα την ίδια, νομίζω. Δηλαδή, μπορώ να μην έχω Instagram, μπορώ να μην έχω Facebook. Νομίζω ότι είναι κάτι απαραίτητο, έτσι. Άμα στο ζήταγε ευγενικά, αν στο ζήταγε και έβαζε τη ζωή του μπροστά σου, λέγε μωρό μου, δεν μπορώ, ζηλεύω, δεν νιώθω άνετα, θέλω να τα κλείσεις γιατί θέλω να μας βρει. Θα το συζητούσαμε σίγουρα. Ναι. Και άμα το κλείνει κι αυτός. Θα το έκλεινα κι εγώ. Αν πήγαινε στο απροχώρητο, εσύ τον αγάπαγες πάρα πολύ και αυτός επειδή είναι πολύ κομπλεξικός, σου έλεγε ο Κιάδης ή τα social ή εγώ, τι θα έλεγες? Θα έλεγα τα social, αλλά ναι, όχι για τα social media, γιατί δεν είναι σωστή. Τι, ναι, τι είναι αυτά τα πράγματα, φίλε μου? Είναι σωστό. Πού νομίζεις ότι ζούμε στο 1500? Μα. FaceTime, motherfucker! Άμα την αγάπαγες πάρα πολύ και σου λέει, κοίτα να δεις ρε αμόρο μου, ή τον έρωτά μας και την αγάπη μας και τα παιδιά μας, το σπιτικό μας, τα λεφτά μας, ή τα social. Δεν γίνεται, πρέπει να μπαίνουμε Facebook, τσίλι, καφενείο. Δεν αφήνουμε. Δεν γίνεται. Αν σου ζήταγε η σχέση σου να καταργήσεις όλους τους λογαριασμούς που έχεις, τους ιντερνετικούς, τα social media σου δηλαδή, τι θα της απαντούσες? Δρόμο από εδώ.